μέσα από γενικές συνελεύσεις τον επόμενο καιρό θα κινηθούμε. Για να έρθουμε οργανωμένα την Τετάρτη για το ραντεβού. Τετάρτη. Μέχρι Τετάρτη. Και να σημειωθεί ότι ο υπουργός εδώ πέρα ήταν. Απλά έφυγε την πίσω πόρτα. Όπως κάνω συνήθως. Σήμερα οι μόνοι τέλος πάντων που μας υποδέχθηκαν εδώ, που ήταν ενημερωμένοι τελικά, ήταν η αστυνομία και η ομάδα Δίας τέλος πάντων που είδαμε προλίγου. Αυτοί που έπρεπε να μας υποδεχτούν σήμερα λείπανε, ενώ τους ξέφυγε ότι ο υπουργός μπορεί να μας είδε όταν έφευγε από το Υπουργείο σήμερα. Εμείς αυτό λέμε ότι είναι μια κοροϊδία. Ξέραν ότι θα έρθουμε, είχαν ενημερωθεί. Δεν μας απάντησαν ποτέ στο δίκαιο αίτημά μας για συνάντηση. Το μόνο άνθρωπο που βάλανε να μας υποδεχτεί ήταν έναν άνθρωπο που ήθελε απλά να πάρει ένα χαρτί, τον κύριο Μουζάκη, που ήταν διοικητικός υπάλληλος. Που στην ουσία εμείς ζητήσαμε έναν υπάλληλο, έναν τέλος πάντων άνθρωπο από την κυβέρνηση που έχει ευθύνη τέλος πάντων άμεση και θα μπορεί να μας απαντήσει και γραπτά τέλος πάντων και με πώς θα λυθούν τέλος πάντων αυτά που λέμε. Και εμείς συνεχίζουμε σε αυτόν τον αγώνα. Καταθέσαμε ήδη τα έγγραφά μας, τα δίκαια αιτήματά μας. Αυτό που ζητάμε σήμερα είναι να οριστεί νέο ραντεβού με τον υπεύθυνο γραμματέα ή ακόμη και με την υπουργό που είπαμε. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Πάμε σήμερα, ενημερώνουμε όλοι τα ΙΕΚ μας. Τους λέμε ότι κανείς δεν είναι μόνος, κανένας συνάδελφος δεν είναι μόνος του. Και την επόμενη φορά πρέπει εδώ να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει. Και η κοροϊδία προφανώς, αν συνεχιστεί, θα είμαστε και κάθε μέρα εδώ.